εντάξει, ας πούμε... Υπάρχει διαφωνία, πρέπει να διακόψουμε τις ταυλίες να μας... Λοιπόν, το αεροπλάνο στέλνει, ας δώσουμε μία άλλη. Δεν λέμε το στέλθος λύση στο πρόβλημα. Το λέμε ως τραγούδι. Τι αξία έχει το διαμάντι όταν είναι κάρβουνο η ψυχή μέσα από την κόλαση του δάντη. Της φυγής η πόρτα είναι κλειστή. Συνέφια σαν οι ουρανοί, αρχές, κραυγές, πολέμου. Οι γιαγκίδες την πέσανε, τις γέρες όλης του έμου. Της πύρας ήτανε αυτό, μια νύχτα να γιατεύει. Στα κρύα βουνά του Κόσοβου αξία να έχει το μετάξι όταν κουρελιάσει το μυαλό. Τώρα η παγκόσμια νέα τάξη κάνει πλιάσκο στο Θερμαϊκό. Συνέφια σαν οι ουρανοί, μάρχες, κραυγές, πολέμου. Οι γιαγκίδες τι παίζανε, τις χέρες ορίζουν τις πειρας. Και ίσως η παλαιότερη είναι Οχδίδα. Και ψαρεύεται εκεί μαζί με 17 άλλα πρωτότυπα ήδη ψαριών, δεν υπάρχει κι άλλο. Λοιπόν, και πήγαμε ταξίδι μάλιστα με τον Ζάχα και τον αδερφό μου και φίλους και λοιπά και για να φάμε κοράκι, ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, εσείς έχετε φάει κοράκι, υπάρχει κάποιος που έχει φάει κοράκι. Κανείς. Εσείς είστε στην Νότια Ελλάδα, είστε άλλο. Ναι, έχετε πολλά του Βασιλόπουλου, οπότε αρχίστε. Πρέπει να έχουμε ανακατάσταση στη Τσαλονίκη και αυτό είναι σε μέρος που δεν παρκάρισε εύκολα και έτσι δεν πάει πολύ κόσμος. Λοιπόν, ας πούμε το Κοράν. Ναι, το τραγούδι αυτό είναι συνδεδεμένο με πάρα πολλά θέματα. Είναι ένα ταξίδι στον χρόνο από τα πολύ αρχαία χρόνια στους Βαλκανικούς πολέμους. Τώρα να μην αρχίσω να λέω τα άλλα για τους ερετικούς πληθυσμούς που ήρθαν, αυτά θα σας τα πει ο Ζάχος το διάλειμμα. Ζάχο, όταν έχεις τη διάθεση πρέπει να κάνεις μια διάλεξη στο φουαγέ. Λοιπόν, πάμε.